Λίγο πριν τελείως βυθιστεί, 6 χρόνια μετά, ανάβει το πράσινο φως για την απομάκρυνση του φορτηγού πλοίου RS-97 από το λιμάνι της Παλιόχωρας. Η Επιτροπή Ναυαγίων, αν και ακόμα το Δικαστήριο της Μεταφοράς 10 εκατομμυρίων λαθρέων πακέτων τσιγάρων δεν έχει γίνει, άναψε το πράσινο φως στο Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει τις διαδικασίες για την απομάκρυνσή του. Θα συνεχίσουμε σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει, ο οποίος κρατάει 2 μήνες, 3 μήνες οι διαδικασίες, κοινοποιήσεις κλπ. Και έχουμε βέβαια και τεχνικό σύμβουλο, ναυπηγούς και δικηγόρους που μας κατευθύνουν. Να θυμίσουμε πως το Νοέμβριο του 2016 το πλοίο παρουσίασε μηχανική βλάβη που άφησε το σκάφος ακυβέρνητο νότια της Κρήτης. Οι λιμενικοί προχώρησαν τότε στη διάσωση του πληρώματος και στον έλεγχο που πραγματοποίησαν, με έκπληξή τους εντόπισαν την τεράστια ποσότητα των λαθρέων τσιγάρων. Το τελευταίο τρίμηνο το πλοίο είχε πάρει κλίση και από τότε βυθίζεται η δεξιά πλευρά του. Ήταν χρονιές ναυαγίων τα 2 τελευταία χρόνια, δυστυχώς. Και η επιβάρυνση για το Λιμενικό Ταμείο Χανίων είναι μεγάλη. Αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο να κάνουμε, γιατί εάν δεν ανταποκριθούμε με αυτόν τον τρόπο, θα μείνουν πάρα πολλά χρόνια τα πλοία στα σημεία τα οποία έχουν βυθιστεί. Πραγματογνώμονας έκρινε, αφού το πλοίο είναι σιδερένιο, ότι η αξία του, μιας και πάει για κοπή και καταστροφή, είναι περίπου 5.000 ευρώ. Το προϋπολογισμό για την απομάκρυνση, ο δικός σας ποιος είναι? Σε πρώτη φάση εκτιμήθηκε από ναυπηγό πραγματογνώμονα κάτω από 20.000 ευρώ. Παράλληλα, το Λιμενικό Ταμείο συνεχίζει τις προσπάθειες για την απομάκρυνση του ξύλινου πλοίου Απόλλων Κάπα από την Αγία Ρουμέλη, πριν χειροτερεύσει και το σπάσει στην προβλήτα ο καιρός. Είχαμε μια έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και από το Υπερταμείο για τη διάθεση επίστοση 100.000 ευρώ. Και τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο, κάνουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος και ελπίζω τις επόμενες 2 εβδομάδες, μετά τις εγκρίσεις των αποφάσεων αυτών από την αποκεντρωμένη, να μπορέσουμε να δράσουμε. Για την απομάκρυνσή του δηλαδή, και πού θα το πάτε? Θα το διαλύσουν και θα το πάρουν, θα γίνει αποκομιδή των υπολοιμάτων σε χώρους ειδικούς, ότι ο εργολάβος θα τα κάνει αυτά όλα. Τέλος, αύριο το πρωί, εκτάκτος, λόγω καιρού, αναμένεται να δέσουν στα Χανιά 2 κρουαζιερόπλοια με 4.000 επιβάτες, τα οποία θα παραμείνουν για περίπου 12 ώρες. Ζήτησαν την άδεια να έρθουν στη Σούδα, μπορέσαμε να ανταποκριθούμε με τη βοήθεια του λιμεναρχείου και έτσι αύριο 4.000 επισκέπτες θα είναι στην πόλη μας.